Μόνομη ριζοσπαστική δημοτική κίνηση που δημιουργήθηκε μέσα από τα σπλάχνα της τοπικής κοινωνίας με πρωτόγνωρες εκλογικές διαδικασίες, διότι αυτή είναι η διαφορά η δική μας με το παλιό παρικμασμένο πολιτικό σύστημα. Εμείς δεν δίνουμε χρήματα από την κορυφή. Τα χρήματα σε εμάς τα δίνει η βάση, τα δίνουν οι τοπικές κοινωνίες, τα δίνουν τα μέλη και οι φίλοι μας, διότι η δημοκρατία εμείς δεν την αντιλαμβανόμαστε ως μια λέξη μιας χρήσης, αλλά ως αξία την οποία αξιοποιούμε και σεβόμαστε τόσο στις εσωτερικές μας διεργασίες, όσο όμως και στις τοπικές κοινωνίες. Έχουμε λοιπόν τα κατάλληλα πρόσωπα, τις προτάσεις, τις θέσεις, το σχέδιο, το όραμα, κυρίως όμως την αποφασιστικότητα να συγκρουστούμε, διότι το Μενίδη χρειάζεται ένα δήμαρχο που θα μπορεί να λέει όχι στα σχέδια των μνημονιακών επιλογών και θα υψώνει ανάστημα για να υπερασπιστεί την πόλη, την ποιότητα ζωή και τους πολίτες του Μενιδίου. Έχουμε όμως και στο επίπεδο της περιφέρειας κάνει τις επιλογές μας. Γι' αυτό και στις 18 και στις 25, ιδίως στις 25, θα γιορτάζουμε διπλά και για τη μεγάλη νίκη στις ευρωεκλογές, αλλά και για τη μεγάλη νίκη της Ρένας της Δούρου, που για πρώτη φορά αριστερή, για πρώτη φορά γυναίκα περιφερειάρχης στη μεγαλύτερη περιφέρεια της πατρίδας μας. Διότι η Ρένα η Δούρου δεν ήταν μια επιλογή της τελευταίας στιγμής, αλλά μια επιλογή στρατηγικού βάθους. Ήρθε για να εκπροσωπήσει μια νέα γενιά στην κεντρική πολιτική σκηνή, γιατί η περιφέρεια είναι κεντρική πολιτική σκηνή. Ήρθε να εκπροσωπήσει μια νέα αντίληψη στα πολιτικά πράγματα και στην αυτοδιοίκηση. Ήρθε για να μείνει, ήρθε για να νικήσει και χτυπάνε και παρολόγια και καμπάνες όταν το λέω. Σημάδι ότι θα νικήσει και θα είναι η νίκη όλων μας. Θα τη χαρούμε αυτή τη νίκη στις 25 του Μάη. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι η Ρένα δεν ήρθε για να κάνει ένα περίπατο, μια βόλτα ως τράνζιτ υποψήφιος για να πάει αλλού, αλλά ήρθε για να μείνει και να εκπροσωπήσει για χρόνια τα συμφέροντα των πολιτών της Αττικής, είναι ότι δεν σκέφτηκε λεπτό να αφήσει όποια προνόμια μπορεί να είχε, να αφήσει τη θέση της στη Βουλή, να παραιτηθεί για να δώσει αυτή τη μάχη, τη μάχη για το λαό της Αθήνας, τη μάχη για το λαό της περιφέρειας της Αττικής. Για να έχουμε την περιφέρεια που χρειαζόμαστε, που έχουμε ανάγκη, για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων της υποβάθμισης ποιότητας ζωής στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας.